Πάμε και στον κύριο Κυρικό. Κύριε Κυρικό, θα κατέβει το κόμμα σας για πρώτη φορά και να διεκδικήσει την ψήφο στις βουλευτικές εκλογές. Ποιες είναι οι προσδοκίες και τι ρόλο επιδιώκετε την επόμενη μέρα? Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες όχι γιατί έχουμε ένα μικρό μεγαλισμό. Είναι μεγάλες γιατί τα προβλήματα είναι τέτοια που ζητάνε άμεσες απαντήσεις. Αυτό που είδαμε σήμερα δεν είναι ένας εκβιασμός των θεσμών. Τελείως λάθος είναι αυτή η ανάγνωση. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή στην ίδια πρόταση μαζί με άλλα κόμματα οδήγησαν την κατάσταση εδώ που την οδήγησαν. Εγώ με τελείως αντίθετα να βάζουμε έστω και για λόγους εντυπωσιασμού στην ίδια πρόταση αυτά τα κόμματα. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι η κατάληξη της πορείας που διάλεξε η κυβέρνηση την επαύριο των ευρωεκλογών. Διάλεξε συγκεκριμένους υπουργούς για να σηκώσουν το βάρος, διάλεξε να σκίζει τα μνημόνια σελίδα-σελίδα, διάλεξε να φύγει από το Δουνουτού. Διάλεξε να καβαλήσει το success story για να μας βγάλει στις εκλογές. Όλα αυτά είχαν μία στόχευση. Αυτές οι εκλογές να οδηγηθούν σε ένα καθεστώς σύγκρουσης. Αυτό δυστυχώς το είδαμε και ότι αν σκεφτείτε ότι ακόμα και αν έβγαινε πρόεδρος, μπορούσε να βγει. Ακόμα και αν έβγαινε λοιπόν πρόεδρος, θα είχαμε την κυβέρνηση να κάνει συνεννόηση με τους εταίρους δανειστές για τα θέματα που η ίδια αρνήθηκε να ολοκληρώσει το Δεκέμβριο ή το Νοέμβριο. Για πράγματα που η ίδια τα είχε υπογράψει, είτε είχε συζητήσει, είτε είχε δεχτεί μήνες πριν, να μην πω χρόνια. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι μια πορεία προδιαγεγραμμένη. Η κυβέρνηση είχε διαλέξει τη σύγκρουση. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να μην οδηγηθεί σε αυτή τη σύγκρουση. Ήταν μέσα στη δομή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από το κόμμα της καταγγελίας. Ψάχνω πάρα πολύ να βρω τις προτάσεις για το αύριο, ψάχνοντας το site, να δω το πρόγραμμα, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς υπάρχει η περίφημη πολυφωνία, διφωνία ή και πολυφωνία. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να ακουμπήσεις και να πεις, να βρε παιδιά, αυτό θα μπορούσαμε να του συζητήσουμε. Τα σενάρια όμως, κύριε Κύρκο, είναι συγκεκριμένα. Είτε θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τώρα βλέπουμε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, είτε θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι ρόλο επιδιώκετε να παίξετε? Ποιος είναι ο ρόλος του ποταμιού και γιατί είπα λοιπόν ότι είναι σημαντικός? Αντί αυτή τη σύγκρουση των δύο κόσμων που περιγράψατε προηγουμένως, εγώ βλέπω μια άλλη σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση αυτών που μπορούν να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις και να μην πούμε να τις προωθήσουμε. Δυστυχώς πρέπει πια να πούμε να τις επιβάλλουν τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί έχουμε δει πως και άλλα κόμματα προωθούν ή στα σχέδιά τους μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν τις υλοποιούν. Αυτό λοιπόν που μπορεί να πει το ποτάμι είναι ότι με ένα μέγεθος θα του δώσει ο ελληνικός λαός να μπορέσει να επιβάλλει σε όποιον είναι πρώτο κόμμα τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που δυστυχώς ξεπερνάνε τα κομματικά πλαίσια. Είτε η Νέα Δημοκρατία Αυγή, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ Αυγή, μεταρρυθμίσεις. Τα οποία με συναδέλφους σας συζητάτε και τα οποία θα μπορέσετε να βάλετε στο τραπέζι να συζητήσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και είναι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφύγει από το κάνω μονομερείς ενέργειες που δείχνει να ξεφεύγει, βεβαίως βάζοντας πάντα ένα τελικό στην κουβέντα, εκτός αν αναγκαστούμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ξεχάσει τις μονομερείς ενέργειες, εξασφαλίσει την πορεία μας μέσα στο ευρώ, εξασφαλίσει τι δηλαδή, τη συνεννόηση με τους πιστωτές ότι θα μπορέσουμε να έχουμε με βάση κάποιες μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες να εξασφαλίσουμε την εκταμείευση των χρημάτων, που χρειάζεται η χώρα δυστυχώς για να μπορέσει να πορευτεί. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εξασφαλίσει αυτό, βεβαίως και υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε κάλλιστα να τα βάλουμε στο τραπέζι. Συγγνώμη, θα τα βάλουμε πριν στο τραπέζι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Φωτεινός, σημασία έχει η προγραμματική συζήτηση να γίνεται και πριν από τις εκλογές, ώστε να μπορεί ο λαός να ξέρει τι ακριβώς ψηφίζει. Μάλιστα. Λυπάμαι που ο Πρωθυπουργός επιλέγει και συνεχίζει να επιλέγει το πεδίο της όξυνσης. Δεν πάμε στις εκλογές επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή πολέμησαν τη δημοκρατία. Πάμε στις εκλογές επειδή η κυβέρνηση δεν κατάφερε με δική της επιλογή να βρει τους 180 θετικούς ψήφους. Δεν μετράμε αρνητικές ψήφους, μετράμε θετικές. Και μία διάσταση που δυστυχώς είναι και ελπίζω να διαψευστώ, έχουμε όλους τους επιβάτες έξω από το πλοίο. Ξεχνάμε ότι πολλοί μετανάστες, και άκουσα τον κύριο Νταβρή και θυμήθηκε ότι υπάρχει μια Ελλάδα, μάλιστα, όπως είναι οι ακραίες θέσεις των ΑΝΕΛ που την ξεχνάμε ότι υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από την Ελλάδα, μετανάστες μέσα στα δίχτυα των δουλεμπόρων, οι οποίοι περνάνε μέσα από τα φορτηγά. Θα ελπίζω όταν ψάξουν όλο το πλοίο να μην βρούμε και άλλα θύματα εκεί πέρα. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, βεβαίως, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, δεν είναι μόνο οι επιβάτες. Βεβαίως, σας ευχαριστώ.